Η υπεριδροσία είναι μια κατάσταση που προκαλεί υπερβολική παραγωγή υδρότας στο σώμα. Αν και δεν είναι σοβαρό ιατρικό πρόβλημα, η υπεριδροσία μπορεί να είναι μια ενοχλητική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνική σας ζωή, καθώς και να σας κάνει να νιώθετε άβολα σωματικά. Το πράσινο τσάι είναι γεμάτο με αντιοξειδωτικά και μικροθρεπτικά συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν στη γενική υγεία σας. Το πράσινο τσάι βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα και στη μείωση της ανάγκης για εφίδρωση. Μπορείτε να πίνετε ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι το πρωί, κάθε μέρα πριν το πρωινό. Η χρήση της αμαμελίδας στην πρόληψη και θεραπεία της εφίδρωσης είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια. Είναι ένα φυσικό αντιυδρωτικό και βοηθά να στεγνώνει το δέρμα σας για να μειώσει την παραγωγή υδρότα. Βούτυξτε ένα βαμβάκι σε αμαμελέλαιο και απλώστε το στις περιοχές που υδρώνουν. Ξεπλύνετε μετά από μισή ώρα. Το φασκόμηλο περιέχει φυσικές ενώσεις γνωστές ως τανίνες. Οι τανίνες είναι φυτικές χημικές ουσίες που είναι γνωστές για τις στυπτικές τους ιδιότητες, δηλαδή βοηθούν στο κλείσιμο των πόρων και στεγνώνουν το δέρμα για την πρόληψη της εφίδρωσης. Μπορείτε να βράσετε μερικά φακελάκια φασκόμηλου ή φύλλα τσαγιού σε λίγο νερό. Αφού κρυώσει, εφαρμόστε αυτό το διάλειμμα σε οποιαδήποτε περιοχή που έχει επηρεαστεί από τον υδρότα, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι βαμβάκι. Μπορείτε επίσης να βυθίσετε τα χέρια σας σε αυτό το διάλειμμα για να μειώσετε την εφίδρωση των παλάμων. Για το φασκόμηλο υπάρχει αναλυτικό βίντεο στο κανάλι Mea Culpa και ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Το τσάι χαμομηλιού είναι γνωστό ηρεμιστικό. Περιέχει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιυδρωτικές ιδιότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες σε άτομα που πάσχουν από υπεριδροσία. Πίνετε ένα φλιτζάνι τσάι χαμομηλιού κάθε πρωί. Περισσότερα για το χαμομήλι μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο Mea Culpa. Όσο για τον σύνδεσμο, βρίσκεται από κάτω. Οι ντομάτες είναι γεμάτες με βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά. Ο χυμός ντομάτας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του υδρότα και να καλύψει την μυρωδιά που συνοδεύει την υπεριδροσία. Εφαρμόστε φρεσκοστημένο χυμό ντομάτας στις πληγήσεις περιοχές και αφήστε να στεγνώσει για 10-15 λεπτά. Ξεπλύνετε με δροσερό νερό. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.